και φίλοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή συνέντευξη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας εδώ στην Κύπρο. Καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο κύριος Σταύρος Κακουρίδης. Κύριε Κακουρίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε λοιπόν έτσι για την αρχή να μας πείτε, έτσι λίγο να συστηθείτε. Ποιος είστε, πόσο καιρό ασχολείστε με το αντικείμενο, αν οι σπουδές σας ήταν σχετικές. Είμαι γεννημένος το 62, σχεδόν 60 χρονών. Για μένα ο μαραθώνιος, το τρέξιμο γενικά ήταν χόμπι από νεαρή ηλικία. Καμία σχέση με τις σπουδές μου, έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου σαν μηχανολόγος στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Εργοδοτήθηκα στην BP, την εταιρεία πετρελαιοειδών, στον τομέα των πωλήσεων για λιπαντικά και καύσιμα, οπότε παρακολούθησα επίσης ένα άλλον course για δίπλωμα marketing και εργάστηκα για 30 χρόνια στην συγκεκριμένη εταιρεία. Ούτε υπήρχε κάποιο manual για το πώς θα τρέξεις και τι θα κάνεις κτλ. Απλούστατα τότε πίσω στη δεκαετία του 80 ούτε δρομικών σωματείων είχε δημιουργηθεί τότε. Παρακολουθώντας Ολυμπιακούς κτλ. Πάντα με ξύταραν η απόσταση του μαραθωνίου, οπότε ήταν όνειρο ζωής να τρέξω την απόσταση του μαραθωνίου, να πάρω το χρήσμα του μαραθωνοδρόμου, κάτι που επέτυχα στα 24 μου χρόνια, το 1987. Ενθουσιασμένος τότε με το γεγονός ότι κάλυψα την απόσταση των 42 χιλιόμετρων, 195 μέτρα, ήταν ο Περικλής Δημητρίου ένας πολύ ηλικιωμένος δρομέας, ήταν φαινόμενο, παράδειγμα προς μίμηση. Στα 74 του χρόνια έτρεχε και συνέχιζε να τρέχει μαραθωνίους. Και τότε πλησίασα τον αείμνηστο Περικλή Δημητρίου και του εισηγήθηκα αν μπορούσαμε να τρέξω μαζί τον πρώτο φιλανθρωπικό μαραθώνιο στην Κύπρο. Και μαζί υλοποιήσαμε τον πρώτο φιλανθρωπικό μαραθώνιο στην Κύπρο στις 10 Μαΐου του 87 και τότε καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 2.700 λίρες για τον αντιανεμικό σύνδεσμο. Ήταν ο πρώτος που γίνονταν... Τότε ναι, ήταν ο πρώτος φιλανθρωπικός μαραθώνιος. Μπράβο. Δυστυχώς την ίδια χρονιά να πέθανε ο Περικλής Δημητρίου στις 11 Οκτωβρίου του 87 και τότε ήμασταν μια ομάδα φίλοι δρομής που αγαπούσαμε το τρέξιμο, έτρεχαμε μαζί εδώ στην Ακρόπολη, στην Αγγλική Σχολή και μας ήρθε η ιδέα να δημιουργήσουμε το πρώτο δρομικό σωματείο της Κύπρου. Ωραία. Και πήρε σάκα και οστά στις 18 Δευτέρου του 88, μάλιστα φέροντας το όνομα του Περικλή Δημητρίου Τίμη Σένεγιάνς. Στο συγκεκριμένο σωματείο διετέλεσα στα 6 πρώτα χρόνια πρόεδρος του σωματείου. Και υπάρχει ακόμα φαντάζομαι, έτσι. Υπάρχει βέβαια, ναι. Υπάρχει βέβαια. Πολύ ωραία. Έχει συμμετοχές έτσι και από νέους. Πίσω, αν στραφούμε πίσω στο ξεκίνημα το δικό μου τη δεκαετία του 80, ήταν μετρημένα τα άτομα τα οποία ασχολούνταν με το τρέξιμο. Μάλιστα, άκουες πολλές φορές την έκφραση όταν έτρεχες «Έτον πελόν που βουρά, έτον τρελόν που τρέχει». Ναι, διότι ήταν κάτι αδιανόητο στην κουλτούρα μας τότε, η οποία ευτυχώς έχει αλλάξει με την πάροδο αρκετών δεκαετιών. Οπότε όταν μιλούμε για μαραθώνιο που τότε οργανωνόταν σε επίπεδο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου ΚΟΕΑΣ, μιλούσαμε για 14, 15, 17 άτομα. Οπότε ήταν ατομικό άθλημα. Με την πάροδο των δεκαετιών και σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει γίνει κοινωνικό το άθλημα. Δηλαδή, ναι, μεν τρέχεις για να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου που πλευράς χρόνου,
αλλά έγινε πλέον κοινωνικό. Αυξηθήκαν τα δρομικά σωματεία, γίνονται αγώνες όπου υπάρχουν εταιρικές συμμετοχές, άτομα που μπορεί να περπατήσουν ή να τρέξουν. Πράγματι. Οπότε αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το δρομικό κίνημα της Κύπρου και όχι μόνο της Κύπρου, και στο εξωτερικό. Γνωρίζουμε ότι από το 1999 ο συγκεκριμένος μαραθώνιος απέκτησε διεθνή χαρακτήρα. Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, ποιες χώρες παίρνουν μέρος, ποιος είναι ο αριθμός των συμμετοχών. Πίσω στο 1999 διοργανώνεται ο πρώτος διεθνής μαραθώνιος με αρκετές συμμετοχές στην Πάφο. Σήμερα ονομάζεται Logic of Cyprus Marathon εδώ και 6-7 χρόνια που έχουμε βασικό μας χορηγό την εταιρεία Logic. Αλλά για να φτάσουμε το 1999 προηγήθηκαν τα 6 χρόνια τότε σε επίπεδο Σωματείου Περικλής Δημητρίου που αρχίσαμε τις διοργανώσεις αγώνων δρόμου κτλ. Αλλά ήταν τοπικού χαρακτήρα και μικρές αποστάσεις, όχι μαραθώνιοι κτλ. Το 1994 δημιουργείται ο Σύλλογος Ρωμαίων Υγείας Κύπρου, στον οποίο πάλι ηγήθηκα για τα 4 πρώτα χρόνια της ζωής του. Τότε υπήρχε ένας Γερμανός προπονητής που είχε φέρει η ΚΟΕΑΣ, η Ομοσπονδία Στίβου, ο οποίος με τη δική του βοήθεια, ιδέες κτλ. Προχωρήσαμε στον πρώτο διεθνή ημιμαραθώνιο. Μαραθώνιος Αφροδίτης, πάλι στην Πάφο. Πάλι να ασχολούμονταν με την προώθηση στο εξωτερικό κτλ. Και παρακολουθούν και έβλεπα την ανάγκη και της διοργάνωσης της μεγάλης αποστάσης του μαραθωνίου. Δηλαδή υπήρχε η αγορά, υπήρχε το ενδιαφέρον. Αλλά πλέον μπαίναμε σε πιο επαγγελματικά καλούπια, επίπεδα. Οπότε τότε το 1999 πήρα την πρωτοβουλία σε ατομικό επίπεδο μαζί με την υποστήριξη αρκετών φορέων της ΠΑΦΟΥ, μιλώντας για το Δημαρχείο, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ΠΑΦΟΥ, μιλώντας για το τότε Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, σήμερα Υφυπουργείο Τουρισμού. Αναφέρνω αυτά διότι ο σκοπός ήταν να γίνει πραγματικά διεθνής μαραθώνιος, δηλαδή να προσελκύσει δρομής από το εξωτερικό. Και έτσι το Μάρτιο του 1999 διοργανώνεται ο πρώτος διεθνής μαραθώνιος στην ΠΑΦΟ και είχαν προσελκύσει 550 δρομείς, οι οποίοι τρέξαν όμως 3 διαφορετικές αποστάσεις, μαραθώνιο ή μαραθώνιο και 10 χιλιόμετρα. Και από το 1999 άρχισαν πλέον κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται ο μαραθώνιος. Έχει μεγάλη σημασία να τρόπος για παράδειγμα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο μαραθώνιος ξεκινά από τον μαραθώνα. Το ίδιο και στην Κύπρο, κοιτάζαμε ειδικά για την ΠΑΦΟ, πώς μπορεί σε εισαγωγικά η λέξη να πουλήσει την ιστορία, το μύθο της πόλης, την παράδοση κτλ. Στην ΠΑΦΟ μιλούμε, είναι η γενέτειρα της Αφροδίτης. Οπότε μετακινήσαμε το σημείο εκκίνησης του μαραθωνίου στην Πέτρα του Ρωμιού. Από εκεί που ο μύθος λέγει ότι αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς, του έρωτα κτλ. Πολύ καλή σύνδεση. Ναι, βέβαια, ναι. Και από το 1999 έτσι ξεκίνησε η διοργάνωση. Την είχαμε κρατήσει σε επίπεδο ενός μικρού αγώνα με την έννοια ότι είχαμε 500, 600, 700, 750, ενώ υπήρχε η προοπτική. Ανάφερα προηγουμένως ότι οι δικές μου σπουδές ήταν σε επίπεδο μηχανολογίας, μάρκετινγκ κτλ. Αλλά ο γιος μου ο μεγάλος σπούδασε κάτι το οποίο θα ήθελα εγώ να σπουδάσω, διοίκηση αθλητισμού. Οπότε με την επιστροφή του πίσω, και το γεγονός ότι στο κομμάτι των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σήμερα είναι ο τρόπος προώθησης όλων των events, όχι μόνο αθλητικών,
αρχίσαμε από το 2015 να αυξάνονται οι αριθμοί. Και όταν λέμε να αυξάνονται οι αριθμοί, φτάσαμε μέχρι το 2021 πέρσι που δυστυχώς ακυρώθηκε ο αγώνας μας 4 ημέρες πριν την διοργάνωση. Θα γινόταν 15 Μαρτίου και στις 10 Μαρτίου δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το lockdown και έτσι ακυρώθηκε ο αγώνας. Φτάσαμε σχεδόν στις 4.000 δρομείς. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Ξεχωρίζει το γεγονός ότι 2.103 εγγραφές ήταν από το εξωτερικό. Δρομείς από το εξωτερικό. Μάλιστα. Κύριε Κακουρίδη, πόσο εύκολο είναι να μπορείς να συντονίσεις και να οργανώσεις αυτό το μεγάλο αριθμό δρομέων? Είχατε κάποια βοήθεια από πρεσβείες των άλλων χωρών, από εθελοντές, εκτός από τον γιο σας? Οι εθελοντές, βέβαια, έχουμε τοπικά κάποιες ομάδες, αλλά και άτομα τα οποία βοηθούν στην όλη διοργάνωση. Όταν λέμε διοργάνωση, εννοούμε ότι, για παράδειγμα, 4.000 ομίες σήμερα να ετοιμάσουμε 4.000 σαντούλες με τους αριθμούς τους, με τις φανελίτσες τους, με ό,τι χρειάζεται να παραλάβει ο δρομέας πριν τον αγώνα. Σημαίνει εθελοντές την ημέρα του αγώνα, στους σταθμούς υγρών, για να εφοδιάζουν τους δρομείς με νερό, με ηλεκτρολίτες, με σφουγγάρια. Σημαίνει στον τερματισμό για τα μετάλλια, επίσης για νερά, για φρούτα κτλ. Και πολλά άλλα πόστα τα οποία πρέπει να επανδύουμε. Μιλούμε για πέρα των 150 ατόμων οι οποίοι βοηθούν την ημέρα του αγώνα. Έχουμε πετύχει όμως να φέρνουμε δρομείς από πέραν των 50 χωρών. Εδώ όμως υπάρχει κάτι το οποίο όσον αφορά ποιες είναι οι πιο σημαντικές χώρες. Νούμερο ένα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να σημαίνει, ναι μεν έχει αριθμητικά μεγάλων αριθμών δρομέων, για παράδειγμα το London Marathon, ο Μαραθώνας του Λονδίνου, είναι ένας από τους 6 major μαραθωνίους. Στον κόσμο υπάρχουν 6 majors, είναι ο Μαραθώνας του Λονδίνου, ο Μαραθώνας του Βερολίνου, ο Μαραθώνιος του Τόκιο και 3 στην Αμερική, είναι η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και το Σικάγο. Και είναι και επιδίωξη αρκετών δρομέων να συμμετάσχουν, δεν είναι εύκολο, να συμμετάσχουν όμως και στους 6 μαραθωνίους, διότι στο τέλος θα πάρεις ένα δίπλωμα και επίσης ένα μετάλλιο που έχει όλα τα μετάλλια μέσα και των 6 majors. Ναι, είναι κάτι σαν τιμητική διάκριση για έναν μαραθωνοδρόμο. Οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σχεδόν το 50% των ξένων δρομέων που συμμετέχουν στον μαραθώνιο της Παφού και ακολουθούν οι άλλες έτσι δύο σημαντικές πηγές χώρες που μας στέλνουν δρομείς, είναι η Ρωσία και το Ισραήλ. Αλλά υπάρχει η Γερμανία, υπάρχει η Πολωνία, η Ουγγαρία και πολλές άλλες χώρες με πιο μικρούς αριθμούς. Λόγω του ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, κύριε Κακουρίδη, είναι αφιερωμένη στο θρυλικό μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του, τους αγώνες που συμμετείχε, καθώς και τις διακρίσεις του? Στέλιος Κυριακίδης είναι γέννημα του 1910 στο στατόν της Πάφου, ένα χωριουδάκι της Πάφου. Από φτωχή οικογένεια, βασανισμένη και άρχισε να κάνει σε νεαρή ηλικία διάφορες δουλειές, όμως ήταν ταλαντούχος δρομέας. Τότε ο Στέλιος Κυριακίδης χρειάστηκε να φτάσει μέχρι την ηλικία των 22 ετών, όταν έλαβε μέρος σε Παγκύπριους αγώνες, κερδίζοντας 4 διαφορετικές αποστάσεις στο τρέξιμο. Και τότε του είπαν ότι, ξέρεις, η Κύπρος είναι μικρή για σένα και φεύγει, πάει στην Ελλάδα τότε ο Στέλιος Κυριακίδης, όπου άνοικε στην εθνική ομάδα του Στίβου της Ελλάδας, έτρεξε, διακρίθηκε, δημιούργησε οικογένεια και απέθανε στην Ελλάδα.
Τι ξεχωρίζει όμως για τον Στέλιο Κυριακίδη, ο οποίος είχε αξιοζήλευτες επιδόσεις στο μαραθώνιο και στις πιο μικρές αποστάσεις, ήταν το γεγονός ότι το 1946, όταν έλαβε μέρος στο μαραθώνιο της Βοστόνης, όταν είχε περάσει την κατοχή, φτώχεια, πείνα κτλ., παίρνει τη μεγάλη απόφαση το 1946 να επιστρέψει στη Βοστόνη, διότι είχε πάει και το 1938 για να τρέξει στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Το 1938 είχε πάει μετά που εγνώρισε το 1936 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου τον Τζόνι Κέλι, έναν Αμερικανό δρομέα, είχα γίνει φίλοι για τον προσκάλεσε να πάει. Το 1938 δυστυχώς, όταν έλαβε μέρος των μαραθώνων, χρειάστηκε να εγκαταλείψει. Και το λάθος τι ήταν? Το λάθος ήταν ότι του είχε κάνει παροικία έναν ζευγάρι καινούργια αγούτσα, τα οποία δυστυχώς τα εφόρεσε την ημέρα του αγώνα. Ενώ και σήμερα γνωρίζουμε ότι πριν να τρέξεις στον μαραθώνιο σου, στον αγώνα σου κτλ., πρέπει τα καινούργια σου αγούτσα να δοκιμάσεις τουλάχιστον 2-3 φορές σε προπονήσεις. Έτσι αιματώσαν τα πόδια του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Όμως έδωσε μια υπόσχεση ότι εγώ θα επιστρέψω, λέει, και θα κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Μεσολάβησε η κατοχή το 40-44 στην Ελλάδα, πέρασε πίνες, φτώχεια κτλ. Και το 1946 λέει θα επιστρέψω πίσω να τρέξω στη Βοστόνη. Σημειώστε το γεγονός ότι λόγω του μικρού αριθμού των αθλητών, γύρω στους 110 δρομείς έλαβαν ένα μέρος τότε, εξεταζόντουσαν που γιατρών πριν να τρέξουν. Και λέει το γιατρός που εξέτασε τον Στέλιο Κυριακίδη, δεν μπορεί να τρέξει, λέει του, θα πεθάνει στη διαδρομή. Δηλαδή ήταν τόσο... Συστημένος. Ναι, ακριβώς. Ποιο ήταν το είδος της προετοιμασίας που έκανε πριν τον αγώνα, γνωρίζετε? Ο ίδιος προπονείται στην Αθήνα καθημερινά, διότι είχε πάρει την απόφαση να τρέξει τον μάρα. Ήταν δύσκολη περίοδος, αλλά ήταν αποφασισμένος, δηλαδή καμιά φορά δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και η ψυχή. ναι, οπότε φτάνει στη Βοστόνη, φιλοξενήθηκε αρκετά πολύ καλά από την παροικία εκεί, ξεμερώνει η μέρα του αγώνα, παρελθόντος έτρεξε με τον αριθμό 77, του είχαν πει τιμητικά να του δώσουν τον αριθμό 1, σαν νούμερο 1, και λέει όχι, εγώ θέλω τον αριθμό 7, διότι θεωρεί τον ο τυχερός αριθμός των Ελλήνων. Και λέει δώστε μου το 77 για να είμαι δύο φορές τυχερός. Και έτσι ξεκίνησε την κούρσα, όχι μπροστά, ήταν μέσα στις μέση και τα λοιπά, και σιγά σιγά αύξανε και έφτασε τον πρώτο, ο οποίος ήταν ο Τζόνι Κέλι, ο φίλος του, ο οποίος ήταν και ο φαβορίτ για να κερδίσει, είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά. Και μερικά χιλιόμετρα πριν το τέρμα εξεχώρισε ο Στέλιος Κυριακίδης και κέρδισε το μαραθώνιο της Βοστόνης. Μεγάλο ιστορικό γεγονός. Θυμάστε μήπως το ρεκόρ του? 2:29:27. Mm-hmm. Ήταν πανευρωπαϊκό ρεκόρ τότε, το αποτέλεσμα τούτο. Το τι ήταν έτσι άκρως συγκινητικό και διαφοροποίησε τον Στέλιο Κυριακίδη, πέραν του γεγονότος ότι έφερε μια πάρα πολύ καλή επίδοση, ήταν ότι όταν τον εκάλεσε ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, μαζί με τον Τζόνι Κέλι, τον φεβορή των Αμερικανών, λέει του, μα πώς εσύ δεν κέρδισες, ας πούμε, τον Έλληνα? Α, υπάρχει μια διαφορά, λέει του. Αυτός έτρεχε για 7 εκατομμύρια πεινασμένους Έλληνες. Έτσι ο Στέλιος Κυριακίδης έμεινε για ακόμα ένα μήνα στη Βοστόνη, ενεργοποίησε την παροικία Αμερικανούς κτλ. Συγκέντρωσε $250,000 και δύο πλοία με τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό κτλ. Τα οποία πήγαν πίσω σαν βοήθεια στην Ελλάδα. Και ονομάστηκε τότε για το πακέτο των Κυριακίδη. 1 εκατομμύριο Έλληνες του έκαναν υποδοχή τότε και ήταν η πρώτη φορά μετά την κατοχή που εφοταγωγήθηκε η Ακρόπολη προς τιμήν του Στέλιου Κυριακίδη. Πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι. Οπότε
Ήταν μια ξεχωριστή μορφή, έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες, το 1936 στο Βερολίνο, το 1948 στο Λονδίνο. Επίσης ήταν ο δρομέας ο οποίος σπάσε το ρεκόρ του Σπύρου Λούι. Ο Σπύρος Λούις ήταν ο Έλληνας ο οποίος κέρδισε τον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο στην Αθήνα το 1896 με 2.58.50, δεν κάνω λάθος. Και τότε το 1934 στους Βαλκανικούς Αγώνες, στο Ζάγκρεπ, είχε σπάσει το ρεκόρ με 2.49 κάτι ο Στέλιος Κυριακίδης, το ρεκόρ του Σπύρου Λούι. Πολύ ωραία. Πρόσφατα περάσαμε μία δύσκολη περίοδο αυτοπεριορισμού λόγω της πανδημίας, όπου υπήρξε σημαντικός περιορισμός και ελαχιστοποίηση της αθλητικής δραστηριότητας. Κατά πόσο πιστεύετε αυτό ότι επηρέασε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο την ψυχική και σωματική υγεία του κόσμου? Η πανδημία δυστυχώς με το κορονοϊό επηρέασε αρνητικά και την ψυχολογία, όχι μόνο των αθλητών δρομέων, αλλά όλου του κόσμου. Σε επίπεδο δικής μας διοργάνωσης, δυστυχώς, πέρσι ακυρώσαμε το μαραθώνιο μας. 4 μέρες πριν την ημερομηνία της διοργάνωσης υπήρξε το lockdown, οπότε αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε το μαραθώνιο. Φέτος αναβλήθηκε ο μαραθώνιος, που ήταν τον Μάρτιο, και θα διοργανωθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος το γεγονός ότι ήμασταν πλέον αναγκασμένοι να είμαστε σπίτι, να μην κυκλοφορούμε, και όταν ήρθε η περίπτωση να ελευθερωθεί κάπως ο κόσμος με την έννοια κάποιου σύντομου χρονικού διαστήματος την ημέρα, στέλνοντας έναν ή δύο SMS, ήταν η περίοδος στην οποία αυξηθήκαν οι πωλήσεις για τα ποδήλατα. Ήταν η περίοδος που έβλεπες κόσμο να περπατά στους δρόμους, γιατί τότε ήταν κλειστά και τα γυμναστήρια. Οπότε θεωρώ ότι η άσκηση είχε βοηθήσει στο να βελτιωθεί κάπως η ψυχολογία του κόσμου. Όμως, κακά τα ψέματα, σε επίπεδο δικό μας, μιλώ τώρα για αγώνες δρόμου, δρομής και τα λοιπά, το δρομικό κίνημα, η εποχή δική μας παλιά, πίσω στη δεκαετία του 80, που ήταν καθαρά ατομικό άθλημα, έχει γίνει πλέον κοινωνικό. Και βλέπεις ομάδες, άτομα, φίλους και τα λοιπά, να τρέχουν μαζί, ομαδικά, και όχι σε επίπεδο ατομικά όπως ήμασταν εμείς παλιά. Και βλέπω ότι από το καλοκαίρι που ελευθερωθήκαν, που εδόθηκε η δυνατότητα σε εμάς τους οργανωτές να επανέλθουμε πίσω στις διοργανώσεις με κάποιους περιορισμούς ακόμα και αριθμητικούς, ότι ο δρομέας διψάει για να λάβει μέρος σε αθλητική διοργάνωση. Οπότε θεωρώ ότι η πανδημία που πλευράς ατόμων οι οποίοι ασχοληθήκαν με κάποιον άθλημα, όχι απαραίτητα μόνο για το δικό μας άθλημα, θεωρώ ότι αυξήθηκε. Μάλιστα. Και θετικό στοιχείο μέσα στο, μέσα στο αρνητικό δυστυχώς περιβάλλον της πανδημίας. Πολύ ωραία. Ναι. Τι εντύπωση πιστεύετε ότι έχει ο κόσμος στο εξωτερικό για την Κύπρο? Ο κόσμος που έρχεται στην Κύπρο, έρχεται για τη θάλασσα, έρχεται για να κάνει διακοπές, έρχεται για το φαγητό, έρχεται για να συμμετάσχει και στον μαραθώνιο? Θεωρώ ότι η Κύπρος, πέραν του κλασικού τουρισμού που είναι η θάλασσα, ο ήλιος και το καλό φαγητό, μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. Και είναι κάτι το οποίο με την υποστήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΑΦΟΥ, μιλώ συγκεκριμένα για την ΠΑΦΟ, με το Υφυπουργείο Τουρισμού, προσπαθούμε να αναπτυχθεί περισσότερο ένας ειδικός τομέας του τουρισμού, που είναι ο αθλητικός τουρισμός. Και περισσότερο λόγω του ότι το κλίμα μας το χειμώνα
για τις άλλες χώρες είναι ήπιον, δηλαδή με τους 20-17 βαθμούς που έχουμε το χειμώνα μας σε σχέση με τους πλην κάτω από το μηδέν για τις άλλες χώρες, θεωρείται ήπιον. Οπότε μέσα στην περίοδο του χειμώνα προσπαθούμε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο χειμερινός αθλητικός τουρισμός. Εξού και ο Μαραθώνος Μασμάς γίνεται τον Μάρτιο, όπως και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όσον αφορά την Πάφων που είμαι καλύτερος γνώστης, θεωρώ επίσης ότι έχει να προσφέρει πολύ καλού επίπεδου υπηρεσίες στα ξενοδοχεία η Πάφος, αλλά και η ιστορικότητα της Πάφου αποτελεί έναν πόλον έλξης για τον ξένο τουρίστα αθλητή δρομέα. Σωστό. Εδώ να τονίσω, να υπογραμμίσω επίσης ποιες ηλικίες είναι τα δημογραφικά, ποιες ηλικίες έρχονται, συμμετέχουν περισσότερο στους αγώνες μας. Θα έλεγα ότι σχεδόν το 50% των συμμετοχών που έχουμε από το εξωτερικό, διότι μιλούμε σε επίπεδο δρομεών που προσελκύονται από το εξωτερικό, είναι των ηλικιών 40 μέχρι 60 ετών. Το 50%. Και φαίνεται ότι είναι και η ηλικιακή κατηγορία η οποία they can spare some money, έχουν κάποιον περίσσευμα λεφτών για να πληρώσουν, να απολαύσουν το χόμπι τους, σε συνδυασμό πάντα με holidays, με διακοπές, διότι αρκετοί από αυτούς επιλέγουν να έρθουν και με την οικογένειά τους. Α, μάλιστα. Ναι, μπορεί να είναι ολιγοήμερη η παραμονή τους, με την έννοια των 3-4-5 ημερών το πολύ, αλλά γίνεται ένας συνδυασμός του χόμπι, της αγάπης τους για το τρέξιμο, με αφορμή στη δική μας περίπτωση το μαραθώνιο της Πάφου, και ολιγοήμερες διακοπές. Εμείς σαν οργανωτές προσπαθούμε να προωθήσουμε την τοπική κουλτούρα και παράδοση. Με ποιαν εννοία? Ένα παράδειγμα είναι η εκκίνηση του μαραθωνίου μας, που είναι από την Πέτρα του Ρωμιού. Ο μύθος λέει ότι εκεί γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα κτλ. Επίσης, ανάμεσα στα δωράκια που μπορεί να πάρει ένας δρομέας, είναι το παραδοσιακό λοκούμι της Γεροσκήπου, είναι το παστελάκι της Γεροσκήπου, μπορεί να είναι κάποιο γλυκό. Δηλαδή, κοιτάζουμε τι παραδοσιακό έχουμε, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στον δρομέα να πάρει μια γεύση από την τοπική κοινωνία, παράδοση κτλ. Έναν άλλον παράλληλο, μια άλλη παράλληλη εκδήλωση που διοργανώνουμε ακριβώς για τον σκοπό είναι ότι στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν πάρα πολλά τοπικά ενοποιεία, τόσο στην Πάφο, στη Λεμεσόν και σε άλλες περιοχές. Εμείς στην Πάφο, 2 μέρες μετά τον κυρίως αγώνα των μαραθώνιων της Πάφου, οργανώνουμε το Wine Run. Ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων, εντελώς συμβολικός, στο χωριό Γκάθικας, όπου υπάρχουν και εκεί 2 τοπικά ενοποιεία, και οργανώνουμε το Wine Run, όπου έχουμε γύρω στους 200-250 δρομείς, όλοι από το εξωτερικό, οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν να τρέξουν συμβολικός αγώνας. Αλλά τι γίνεται εκεί? Έχουν την ευκαιρία να κάνουν wine tasting, έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για την ιστορία του κρασού στην Κύπρο, που έχουμε τις δικές μας ποικιλίες κτλ. Έχουν την ευκαιρία να δουν πώς παράγεται το κρασί. Οπότε έχουν να ωφεληθούν και προσπαθούμε μέσω του μαραθωνίου να προωθήσουμε την παράδοση μας. Άρα συνδυάζεται είναι ο τουρισμός, ναι, και αθλητικός τουρισμός και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας καταθέσατε και πριν, και έτσι κάπως για να το συνδέσουμε, πώς πιστεύετε ότι ο μαραθώνιος μπορεί να συμβάλλει γενικά σε πολιτιστικό, παύλα διπλωματικό επίπεδο,
και πώς η συγκεκριμένη εκδήλωση που διοργανώνεται, αλλά και παρόμοιες εκδηλώσεις γενικά με το μαραθώνιο, με αθλητικό τουρισμό, μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων χωρών, έτσι ώστε η Κύπρος να καταστεί ένας αθλητικός προορισμός στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Θεωρώ ότι έχουμε τα φόντα για να το πετύχουμε. Σίγουρα. Πέραν του ήλιου, της θάλασσας και του ωραίου φαγητού, η Κύπρος μπορεί να έχει και facilities, όπως ανάφερα προηγουμένως για τα ξενοδοχεία της Πάφου, όπως και σε άλλες περιοχές φυσικά της Κύπρου. Δεν είναι μόνο η δική μας η προσπάθεια σε επίπεδο αγώνων δρόμου, μαραθωνίων, που συμβάλλει στο να ελκύσει ξένους δρομείς. Υπάρχουν διεθνείς εκδηλώσεις που αφορούν τριάθλων, υπάρχουν διεθνείς εκδηλώσεις που αφορούν σκοπευτές, υπάρχουν διεθνείς εκδηλώσεις που αφορούν κολυμπητές, υπάρχει σωρία διαφόρων pitch volley, διαφόρων άλλων αθλημάτων που προσελκύουν και πανευρωπαϊκές, τουλάχιστον να μην πω παγκοσμίες, διοργανώσεις. Και σε τούτον συμβάλλουν και οι ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων που έχουμε. Τώρα, σε επίπεδο μαραθωνίων, η δική μας η προσπάθεια δεν είναι μόνο οι συμμετοχές που έχουμε ξεπεράσει, τις συμμετοχές από 50 διαφορετικές χώρες, αλλά είναι και να επιλέξουν διάφορες ομάδες, running clubs, την Κύπρο και ειδικά την Πάφο, για training camps. Δηλαδή να έρθουν εδώ 10 μέρες, 15 μέρες, ένα μήνα, για να προετοιμαστούν ακριβώς για το άθλημά τους. Εσείς και προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα? Εμείς έχουμε δημιουργήσει, η Running in Cyprus, έχουμε δημιουργήσει και αθλητικό τουριστικό γραφείο, το οποίο ουσιαστικά είναι επικεντρωμένο για το μαραθώνιο μας. Δεν είναι ένα συνηθισμένο τουριστικό γραφείο που εργάζεται ολόχρονα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο να εξυπηρετήσουμε δρομείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να τρέξουν στο μαραθώνιο μας, με accommodation, transfers κτλ. Πολύ χρήσιμο αυτό. Ναι. Οπότε προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία. Θεωρώ επίσης προσπαθήσαμε για training camps, θα ήταν η πρώτη χρονιά. Πέρσι δυστυχώς είχαμε το πρώτο training camp τον Νοέμβριο, αλλά από τον Μάρτιο κλείσαμε λόγω πανδημίας. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει περιθώριο. Πολύ πετυχημένη η Κύπρος είναι για training camps στον τομέα του ποδοσφαίρου. Και νούμερο ένα επαρχία, περιοχή, η Αγία Νάπα συγκεντρώνει, μιλώ πάντα για το ποδόσφαιρο, συγκεντρώνει αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες επιλέγουν να κάνουν προετοιμασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Οπότε ναι, θεωρώ ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα από τον ήλιο, τη θάλασσα και το φαγητό, και έχει προοπτικές ανάπτυξης ο αθλητικός τουρισμός, και λόγω του ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι κάτι το οποίο έχει εντοπίσει εδώ και αρκετά χρόνια και θα ρίνει διοργανωτές διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων οι οποίοι θα φέρουν στην Κύπρο ξένους αθλητές για προετοιμασία, για διάφορους αγώνες κτλ. Ναι. Οπότε τούτον θεωρώ το σαν θετικό στοιχείο το έντονο ενδιαφέρον του Υφυπουργείου Τουρισμού και στη δική μας περίπτωση και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πάφου, διότι μας δίνει τη δυνατότητα κάθε χρόνο να οργανώνουμε familiarization trips, δηλαδή μπορεί να επιλέξουμε editors, running magazines, διευθυντές αθλητικών τουριστικών γραφείων, προέδρους running clubs κτλ. Τους οποίους θα προσκαλέσουμε και με τη βοήθεια της ETAP για να 2 ή 3 μέρες να γνωρίσουν την Πάφο, να τους ενημερώσουμε για τα facilities, για το δικό μας το άθλημα κτλ.
και να οργανώσουν ομάδες να φέρουν στους αγώνες μας. Οπότε αποτελεί και μια έμεση διαφήμιση του τόπου ως γενικά τουριστικός προορισμός. Ναι, θεωρώ. Εμείς συνεχίζουμε να πιάνουμε την ευκαιρία όταν τα πράγματα ήταν κανονικά, 2 με 3 φορές το χρόνο να είμαστε σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις που διοργανώνουν μεγάλους μαραθωνίους, ώστε να προωθήσουμε τη δική μας εκδήλωση, πιάνοντας περίπτερο. Και εδώ υπάρχει υποστήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Για... Όπως υπάρχει τώρα, τώρα που μιλούμε, αύριο διοργανώνεται ο Μαραθώνιος της Αθήνας και η Κύπρος έχει το δικό της περίπτερο, προωθώντας τους μαραθωνίους της Κύπρου στην αθλητική έκθεση του Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο οποίος μας λέγατε νωρίτερα ότι είναι και ο αυθεντικός. Ναι, έχει μετονομαστεί σε αυθεντικό παρά το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ονομαζόταν Classic Marathon of Athens. Πείτε μας λίγο έτσι. Κλασικό Μαραθώνιος της Αθήνας. Ναι. Πριν μερικά χρόνια, και θεωρώ πολύ καλή κίνηση από πλευράς των διοργανωτών του Μαραθωνίου της Αθήνας, του ΣΕΓΑΣ, της Ομοσπονδίας ειδικά. Που χρησιμοποίησε, που τοποθέτησε στο όνομα του μαραθωνίου το αυθεντικός. Διότι κλασικός μαραθώνος μπορεί να ονομαστεί οποιοσδήποτε μαραθώνος έχει κάποια ιστορία. Όπως και ο δικός μας μαραθώνος που έχει 23 χρόνια που διοργανώνεται. Ενώ ένας είναι ο αυθεντικός μαραθώνος που είναι ο μαραθώνος της Αθήνας. Είναι η Μέκκα των μαραθωνίων. Πάρα πολλοί δρομοί σε επιλέγουν να τρέξουν έστω μία φορά τη διαδρομή του μαραθώνου, γνωρίζοντας ότι είναι και ο πιο δύσκολος μαραθώνιος, διότι έχει αρκετή ανηφόρα. Και κακά τα ψέματα, ίσως να είναι το μοναδικό άθλημα στον κόσμο το οποίο φέρει το όνομα της πόλης που εγέννησε το άθλημα, δηλαδή μαραθώνιος, μαραθώνας. Ξεκινά από τον στραφούμε πίσω στην ιστορία, στο Φιλιππίδι, το 490, όταν τρέχει που την Μαραθώνα να φτάσει η Αθήνα να ανακοινώσει τον ενοικίκαμε όπου και απέθανε τότε. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε πώς μπορούν να ενισχυθούν οι διαπολιτισμικές σχέσεις μεταξύ των λαών μέσω του αθλητισμού. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ακριβώς. Οπότε, διοργανώσεις όπως τη δική μας, όπως το Μαραθώνιο στην Πάφο, είναι μακριά από θέματα πολιτικής κτλ. Οπότε και το γεγονός ότι υπάρχει συμμετοχή δεκάδων χωρών που εκπροσωπούνται από πάρα πολλούς δρομείς, είναι κοινό το σπορ, η αγάπη μας για τον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να προωθηθεί και να ελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο από πολλές άλλες διαφορετικές χώρες. Κύριε Κακουρίδη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τα όσα χρήσιμα και ενδιαφέροντα μοιραστήκατε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Θα θέλατε να μοιραστείτε με τον κόσμο έτσι τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του μαραθωνίου και να απευθύνετε μια γενική πρόσκληση για όσους και όσες ενδιαφέρονται. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον μαραθώνιο, για το Στέλιο Κυριακίδη, για τον αθλητικό τουρισμό. Με χαρά και τιμή μας. Μετά από 2 χρόνια και 9 μήνες προχωρούμε στη διοργάνωση του 23ου μαραθωνίου μας, ο οποίος, λόγω πανδημίας φυσικά, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. Θυμίστε μας το σημείο εκκίνησης. Η εκκίνηση του μαραθωνίου θα είναι από την Πέτρα του Λομιού. Συμβολικό σημείο εκκίνησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί που αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Όμως υπάρχουν και ακόμη 3 αποστάσεις, είναι ο ημιμαραθώνιος, τα 10 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα, τα οποία έχουν χώρο εκκίνησης και τερματισμού
την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της ΠΑΦ. Φυσικά και ο Μαραθώνιος τερματίζει στο ίδιο σημείο, οπότε το focal point του Μαραθωνίου μας είναι την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της ΠΑΦ. Όσοι ενδιαφέρονται για να κάνουν την εγγραφή τους, μπορεί να μπουν στην ιστοσελίδα του Logicom Cyprus Marathon και να κάνουν online την εγγραφή τους. Φυσικά υπάρχουν οι περιορισμοί λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Έτσι, δυστυχώς, αριθμητικά είμαστε περιορισμένοι φέτος να δεχτούμε μόνο 350 δρομείς ανά αγώνα. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και θα είναι ένα καλό ξεκίνημα μετά τις δυσκολίες που περάσαμε μετά την πανδημία. Δεν αφορά μόνο εμάς τους οργανωτές, αλλά βλέπω και μεγάλη όρεξη από πλευράς των δρομέων, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν λαμβάνοντας μέρος σε τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις. Όσοι δρομείς λάβουν μέρος στους φετινούς αγώνες του Μαραθωνίου της ΠΑΦΟΥ, θα πάρουν το μετάλλιο του Μαραθωνίου μας. Από τη μία πλευρά έχει το λογότυπο του Μαραθωνίου και από την άλλη πλευρά έχει το τιμόμενο πρόσωπο του Μαραθωνίου, το οποίο είναι η προσωπογραφία του Στέλιου Κυριακίδη. Από το 2015 ο Μαραθωνίος μας είναι αφιερωμένος στον Στέλιο Κυριακίδη και οι πρώτοι δύο μαραθωνοδρόμοι, άντρας και γυναίκα, παίρνουν ένα χρυσό στεφάνι ελιάς, το οποίο είναι προς τιμήν του Στέλιου Κυριακίδη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτή τη συνέντευξη. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο Μαραθώνιο της ΠΑΦΟΥ στις 5 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.